Γεια σας, ονομάζομαι Σαμουτιάν Μαργαρίτα και εκπροσωπώ τον νηπιαγωγείο Αυλωναρίου στην Εύβοια. Μαζί με τη συνάδελφό μου Κασβίκη Ανδριάννα από το δεύτερο νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης θα σας παρουσιάσουμε το e-twinning έργο Steam Preschool Academy. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Η ρομποτική αποτελεί έναν νεοεισερχόμενο επιστημονικό κλάδο, ο οποίος επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ. Η ενασχόληση με τις δράσεις του συγκεκριμένου τομέα έχει αποδειχθεί ότι ενθαρρύνει τη βιωματική μάθηση, ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών, αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους, κινητοποιεί το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους, προάγει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, ενώ παράλληλα τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες ανακάλυψης, διαχείρισης καταστάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Το συνεργατικό έργο Steam Preschool Academy δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της δράσης STEM2 που διοργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning στην Ελλάδα. Το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου στην Εύβοια ήταν ένα από τα ωφελούμενα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έλαβε το ρομποτικό εξοπλισμό Kids First Coding and Robotics για να υποστηρίξει το πλάνο δράσεων, το οποίο σχεδιάστηκε μαζί με τους εταίρους του έργου. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός συμμετείχε παράλληλα και σε επιμορφώσεις που διοργανώθηκαν από την κεντρική υπηρεσία με στόχο την εξοικείωσή της με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου ρομποτικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου ήταν να προσδιορίσουν οι μαθητές ένα σημείο σε σχέση με ένα άλλο, να μπορούν να επαληθεύσουν διαδρομές, να τις κωδικοποιήσουν και να τις αποκωδικοποιήσουν, να ανιχνεύσουν εναλλακτικές, να κατασκευάσουν επιδαπέδιους και επιτραπέζιους χάρτες, να δημιουργήσουν τα δικά τους ρομπότ και να τα προγραμματίσουν, να μπορέσουν να διορθώσουν λανθασμένες κινήσεις, να παρουσιάσουν τις δράσεις τους και να συνεργαστούν. Όπως μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο χάρτη, τα σχολεία εταίρη ανήκαν σε 4 διαφορετικές χώρες, με εξαίρεση την Ελλάδα. Το πλάνο των δράσεων συνδιαμορφώθηκε με τους συμμετέχοντες του έργου και πιο συγκεκριμένα, το πρώτο διάστημα, οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν μία ψηφιακή παρουσίαση ή αλλιώς ένα ψηφιακό βιβλίο, στο οποίο αναλύονταν τα προγράμματα σπουδών των εταίρων, επικεντρωμένα πάντα στην STEM εκπαίδευση και την ρομποτική. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το επίσημο λογότυπο του έργου και παρουσιάστηκαν οι ομάδες. Όλα τα σχολεία έλαβαν μέρος στη συμμετοχή και συμμετείχαν στο European Code Week. Με βάση την τελευταία δράση, τα σχολεία ξεκίνησαν να κωδικοποιούν διαδρομές χωρίς τη χρήση υπολογιστή και παράλληλα να κάνουν διάφορες ασκήσεις προσανατολισμού. Έτσι, δημιουργήθηκε η πρώτη πρόκληση για τα σχολεία μας. Οι εταίροι δημιούργησαν μία αλυσίδα συνεργασίας, έστελαν μία πρόσκληση και υλοποιούσαν αυτήν που τους ανέθετε το προηγούμενο σχολείο. Το επόμενο διάστημα ξεκίνησε με τη δημιουργία μίας συνεργατικής ιστορίας, η οποία είχε επίκεντρο τα Χριστούγεννα. Δημιουργήθηκαν λοιπόν επιδαπέδιοι χάρτες, στον οποίο προσπάθησαν οι μαθητές να κωδικοποιήσουν την διαδρομή χρησιμοποιώντας διάφορες χριστουγεννιάτικες φιγούρες. Στη συνέχεια ακολούθησε η κατασκευή ρομπότ. Οι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών δημιούργησαν τα δικά τους ρομπότ τα οποία εκπροσώπησαν την ομάδα τους. Στη συνέχεια τα συγκεκριμένα ρομπότ δημιουργήθηκαν και σε στολές. Έτσι, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες στολές προκειμένου να αναλάβουν δράση.
Οι χάρτες είχαν υποστηρικτικό χαρακτήρα σε όλες τις δράσεις. Οι μαθητές, ντυμένοι άλλοτε ως ρομπότ ή χρησιμοποιώντας τις δικές τους κατασκευές, αναπαριστούσαν την ιστορία και έπαιζαν παιχνίδια ρόλων. Φυσικά, εμπλούτησαν τους χάρτες, δημιουργώντας τα δικά τους στοιχεία, είτε με άχρηστα υλικά, είτε χρησιμοποιώντας Lego. Έγινε κωδικοποίηση της συνεργατικής ιστορίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν για τα στοιχεία της ιστορίας οι τρισδιάστατες κατασκευές οι οποίες φτιάχτηκαν με Lego. Κωδικοποιήθηκαν και ανιχνεύτηκαν οι πιο σύντομες διαδρομές στους επιτραπέζιους χάρτες. Κωδικοποιήθηκαν τα εθνικά αλφάβητα και σύμβολα με σύμβολα και χρησιμοποίησαν με κωδικοποίηση των ονομάτων των παιδιών αλλά και του τίτλου του έργου με κώδικα χρωμάτων. Χρησιμοποιήθηκε ο διαδικός κώδικας ως μια πρώτη επαφή των παιδιών με τη γλώσσα του υπολογιστή για αποκωδικοποίηση σχημάτων και εικόνων. Επίσης, δόθηκαν προκλήσεις αποκωδικοποίηση στους εταίρους πάνω σε κωδικοποιημένο αγγλικό αλφάβητο. Χρησιμοποιήθηκε ο ρομποτικός εξοπλισμός του κάθε σχολείου και προγραμματίστηκε σε διαδρομές. Ο ρομποτικός εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε τόσο σε επιτραπέζιους όσο και σε επιδαπέδιους χάρτες. Ο ρομποτικός εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά τα σημαντικότερα μνημεία του τόπου κάθε σχολείου, χρησιμοποιώντας κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά και συνδυάστηκαν σε βίντεο όπου το κατασκευασμένο ρομπότ από κάθε σχολείο παρουσίαζε τα μνημεία αυτά αλλά και τον ίδιο τον τόπο. Εδώ μπορείτε να δείτε τη συνεργατική παρουσίαση με τη χρήση του ρομποτικού Kids First Coding and Robotics της ελληνικής αποστολής. Την περίοδο του lockdown λόγω του κορονοϊού πραγματοποιήθηκαν από το σπίτι κατόπιν οδηγιών δράσεις STEM κυρίως με Lego κατασκευές. Τα αποτελέσματα από μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς έδειξαν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών ως προς τη διδασκαλία. Επίσης, αναδείχθηκαν τα ωφέλη της STEM εκπαίδευσης. Δηλαδή, οι μαθητές παρατήρησαν, ανίχνευσαν, ανακάλυψαν, πειραματίστηκαν, συνεργάστηκαν και έλυσαν προβλήματα στην πράξη. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός, μέσα από την επιμόρφωση της κεντρικής υπηρεσίας ή του e-learning, υποστήριζε συνεχώς τους συμμετέχοντες. Οι γονείς τέλος αναγνώρισαν την εκπαιδευτική ρομποτική αλλά και ολόκληρο το έργο ως ένα εξαιρετικό εργαλείο συνοδευτικής μάθησης των παραδοσιακών μαθημάτων καθώς κέντριζε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των μαθητών. Η αξιολόγηση του έργου έγινε με τη χρήση ψηφιακών ερωτηματολογίων. Οι μαθητές ανέδειξαν τη ρομποτική και τις Lego κατασκευές ως τις δραστηριότητες που τους άρεσαν πιο πολύ. Οι γονείς επίσης ανέδειξαν ότι οι αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών τους ήταν η κωδικοποίηση και οι χάρτες με τα ρομπότ. Τέλος, οι αγαπημένες δράσεις των εκπαιδευτικών μοιράστηκαν ανάμεσα στη ρομποτική και την κωδικοποίηση. Εδώ παρουσιάζουμε μια σύντομη βιβλιογραφία που αφορά κυρίως την εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο της μάθησης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από την ομάδα του STEAM Preschool Academy, η συντονίστρια και υπεύθυνη του έργου κυρία Μαργαρίτα Σαμουτιάν από το νηπιαγωγείο Ευλωναρίου και η συνεργάτητα κυρία Κασβίκη Ανδριάννα από το δεύτερο νηπιαγωγείο Νέα Σαρτάκη.